Με άδεια χέρια φεύγουν οι άνδρες της ασφάλειας από το σπίτι του Χρήστου Παπά, στην περιοχή του Παπάγου. 24 ώρες μετά, ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής, καταδικασμένος σε 13 έτη κάθριξης και 3 μήνες, παραμένει άφαντος. Ενώ ο δικηγόρος του, μιλώντας στον Sky, κάνει λόγο για συνειδητή επιλογή. Έκανε την εξής σκέψη, η οποία δεν ξέρω αν μπορεί να αναθεωρηθεί αύριο ή μεθαύριο. Είναι σωστό, είναι αζήμιο για μένα να εκτίσω την πρωτοβάθμια ποινή μολάκερη μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του εφετείου, η οποία μπορεί και να μαθώσει ή στη χειρότερη να μειώσει την ποινή μου. Και το χρόνο που εγώ θα έχω εκτίσει, ποιος θα μου τον δώσει πίσω? Άνδρες της ασφάλειας πραγματοποίησαν έρευνες σε 3 διαφορετικά σπίτια. Το πρώτο είναι εδώ στην περιοχή του Παπάγου. Είναι αυτό που ο Χρήστος Παπάς έχει δηλώσει ως μόνιμη κατοικία. Το δεύτερο σπίτι που έγιναν έρευνες είναι στο Ήλιον και ανήκει σε στενά συγγενικά του πρόσωπα. Ενώ αστυνομικοί, παρουσία εισαγγελέα, έφτασαν και στα Γιάννενα. Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή. Ο Χρήστος Παπάς έχει κλείσει τα κινητά του τηλέφωνα, ενώ οι αρχές τον έχουν αναζητήσει χωρίς επιτυχία, ακόμη και στο Άγιο Όρος. Ενώ έχουν ενεργοποιήσει διάβλους επικοινωνίας με τις αλβανικές και τις ιταλικές αρχές, καθώς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει εγκαταλείψει τη χώρα ή ακόμη και να εμφανιστεί από μόνος του, όπως έκανε το 2013. Χρήστος Παπάς έδωσε για τελευταία φορά σημεία ζωής την 1η Οκτωβρίου, που παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Παπάγου. Η εξαφάνιση του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής προκαλεί και πολιτική αντιπαράθεση. Εάν η αστυνομία παρακολουθούσε με οποιοδήποτε τρόπο το Χρήστο Παπά, θα παρανομούσε διπλά. Απέναντι σε έναν πολίτη και απέναντι σε έναν κατηγορούμενο. Για το φυγόπινο Χρήστο Παπά, η αστυνομία ενεργεί τα δέοντα. Το έχει κάνει πολλές φορές και με επιτυχία. Περιμένουμε μια ξεκάθαρη απάντηση από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ο Παπάς ξέφυγε κάτω από τη μύτη του γιατί κάποιοι τον βοήθησαν ή γιατί είναι ανίκανος να συλλάβει τον υπαρχηγό των νεοναζί? Σοβαρευτείτε και βρείτε άμεσα τον καταζητούμενο που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Οι δικαιολογίες που επικαλείται η κυβέρνηση την εκθέτουν ακόμα περισσότερο. Ο Γιάννης Λαγός, που απολαμβάνει την ασυλία του Ευρωβουλευτή, είναι ο δεύτερος από τη διευθυντική ομάδα της Χρυσής Αυγής, με ποινή πάνω από 13 χρόνια κάθριξης, που παραμένει ελεύθερος. Η διαδικασία για την έκδοσή του στις ελληνικές αρχές είναι χρονοβόρα. Η Ελλάδα ενημερώνει τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου για την δικαστική απόφαση και ταυτόχρονα καταθέτει σχετικό αίτημα. Το αίτημα ανακοινώνεται στην Ολομέλεια και παραπέμπεται στην Νομική Επιτροπή. Η αιτιολογημένη γνώμη της τίθεται προς ψηφοφορία από την Ολομέλεια της Ευρωβουλής. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό δεν προβλέπεται να γίνει πριν από τα μέσα Δεκεμβρίου. Το διάστημα από 14 έως 17 Δεκεμβρίου, που είναι οι τελευταίες συνεδριάσεις του Ευρωκοινοβουλίου εν Ολομέλεια. Το επιχείρημα Λαγού ότι για την άρση της ασυλίας του απαιτείται η καταδίκη του και σε δεύτερο βαθμό κρίνεται από τους ειδικούς ως αβάσιμο. Πάμε στη Γαδά να βρούμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν για το Χρήστο Παπά. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι αρχές γνώριζαν μέρες τώρα ότι έχει εξαφανιστεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, Παναγιώτη. Επαναλαμβανόμενη είναι η CIA στοχή της ελληνικής αστυνομίας αναφορικά με τη σύλληψη του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής Χρήστου Παπά, παρότι είχε κάνει το ίδιο το 2013, έστω και πρόσκαιρα. Ο Χρήστος Παπάς φαίνεται ξεκάθαρα ασία ότι είχε προσχεδιάσει και οργανώσει την διαφυγή του μετά την 1η Οκτωβρίου, όταν έδωσε για τελευταία φορά το παρόν στο αστυνομικό τμήμα Παπάγου Χολαργού. Λίγο πριν από την απόφαση του δικαστηρίου, οι αστυνομικοί αναζήτησαν ίχνη του, αλλά αυτά από ό,τι φαίνεται είχαν χαθεί. Ήλπιζαν όμως ότι αυτό θα γίνει λίγο πριν ή λίγο μετά την ετοιμιγωρία του δικαστηρίου. Η απουσία του όμως γινόταν ακόμα πιο αισθητή όσο περνούσαν οι μέρες. Οι αστυνομικές έρευνες γινόταν ακόμα πιο έντονες, θα σου έλεγα. Τον έψαξαν σε τουλάχιστον 6 πιθανούς τόπους διαμονής, στο Άγιο Όρος, σε κάποια άλλα μοναστήρια που συνήθιζε να πηγαίνει, ακόμα και σε νησιά, χωρίς να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, οι έρευνες επεκτάθηκαν και στις επικοινωνίες του. Τα 3 κινητά του τηλέφωνα ήταν κλειστά και κάποια από αυτά δεν είχαν χρησιμοποιηθεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι τελευταίες επικοινωνίες του διαπίστωσαν ότι ήταν την ημέρα της απόφασης του δικαστηρίου, δηλαδή στις 7 Οκτωβρίου, με τον δικηγόρο του Περικλή Σταυριανάκη. Να σου πω ότι το απόσπασμα της καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του μετατράπηκε πλέον σε ένταλμα σύλληψης, το οποίο θα γίνει και διεθνές για το ενδεχόμενο διαφυγής στο εξωτερικό, μάλιστα, Αλβανία, ακόμα και Ιταλία. Τώρα έχουμε έναν αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό και τη σύλληψη.